Μαζί μας έχουμε τον Μπάμπη, τον Παπασπύρο, τον Ταξίαρχο, ο οποίος μας έχει και μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Ο συνήθως Μπάμπη Παπασπύρο, που όλες σου οι αποκαλύψεις είναι προς την υπηρεσία του εθνικού συμφέροντος. Και αυτό πρέπει να το πω και να το λέω συνέχεια. Καλησπέρα, αγαπητέ Αντρέα. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Καλημέρα, μάλλον. Ναι, όντως μιλάμε για μια αποκάλυψη και ο σκοπός και ο στόχος είναι να καταδείξουμε την αλήθεια. Το τι ακριβώς συμβαίνει, διότι μετά από αυτή την απίστευτη τραγωδία που βιώσαμε όλοι μας, από αυτό το τρομακτικό δυστύχημα, νομίζω ότι η αλήθεια είναι αυτή που πρέπει να κυριαρχήσει για λόγους και σκοπούς ευνόητους. Αυτό λοιπόν που βρήκα και θέλουμε να αναδείξουμε στη σημερινή μας εκπομπή είναι αυτό το λογοπαίγνιο και το κρυφτούλι μεταξύ εκπροσώπων κομμάτων και δηλαδή τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά το περίφημο σύστημα τηλεχειρισμού, τηλεδιοίκησης. Τα στοιχεία που θα προβληθούν, δεν ξέρω αν έχετε τις εικόνες διαθέσιμες. Τις έχουμε, πάμε να δούμε τις εικόνες. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι ένα δημοσίευμα από ένα blog. Είναι η χαρακτηριστική εικόνα των blog της Google. Ενός μηχανοδηγού, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο, το 18 τον Αύγουστο, ανέβασε ένα άρθρο που καταδεικνύει και δείχνει... Για να το μεγαλώσουμε λίγο, ρε παιδιά, να δούμε. Να μεγαλώσουμε, να δούμε τη φωτογραφία που δείχνει. Γιατί αυτό είναι όντως blog, είναι ανάρτηση, ημερομηνία. Ποια είναι, Μπάμπη? Νομίζω, αν βλέπω καλά, 4 Αυγούστου του 2018. 5 Αυγούστου του 2018. Οπότε μιλάμε για μία πενταετία πριν. Λοιπόν, και αυτό τι είναι? Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Λάρισας. Και έχει φωτογραφίες μέσα από αναδημοσίευση ελεγκτού και σταθμάρχη της Λάρισας. Για προφανείς λόγους έχω σβήσει το όνομα. Ο άνθρωπος ανοιχτά τα έχει στο λογαριασμό του στο Facebook, αλλά έκρινε σκόπιμο να μην δείξουμε το όνομα. Αυτό, αυτή είναι μια άλλη αυτό το πράγμα υπήρχε δηλαδή? Προφανώς. Αυτό είναι φωτογραφίες με link του άρθρου στις δημοσιεύσεις ενός κυρίου, ο οποίος είναι σταθμάρχης. Παιδιά, μπορούμε να το μεγαλώσουμε λίγο? Ορίστε, να το. Βλέπετε το ψηφιακό ρολόι. Αυτά που βλέπετε πίσω είναι η διαδρομή από το Λιανοκλάδι μέχρι το Πλατή, οι θέσεις των τρένων, και προφανώς ο ελεγκτής βλέπει και την κονσόλα απέναντί του και μπροστά του έχει τις οθόνες του υπολογιστή, σύγχρονες τεχνολογίες όπως βλέπετε, στις οποίες μάλιστα υπάρχει και ένα σχόλιο. Κάντε ένα zoom, αξίζει τον κόπο. Κάποιος συνάδελφος ή γνωστός έγραψε τηλεδιοίκηση. Το βλέπετε. Δηλαδή, αυτό είναι το 17, νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Υπάρχουν μαρκαρισμένα στην εικόνα. Θέλω να πω, έχουμε και άλλες εικόνες. Παναλαμβάνω, όλα αυτά είναι ανοιχτά στο λογαριασμό του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Να και... πούμε ότι είναι ανοιχτό. Πρόσεξε, επειδή είναι από το Facebook, να το πούμε αυτό στο Facebook, δεν μπορείς να μαϊμουδέψεις και να κάνεις προγενέστερη ανάρτηση, να μπεις να την πειράξεις όπως μπορείς να κάνεις ένα blog. Γιατί εδώ είναι από το Facebook. Τα λέω καλά, Μπάμπη? Ακριβώς. Και στο Facebook ειδικά δεν μπορείς να κάνεις μεταχρονολογημένη δημοσίευση. Αλλά ακόμα και στο blog του κυρίου, είδα ότι το blog ενημερώνεται συχνά. Από εκεί ξεκίνησε το έναυσμα, ψάχνοντας να βρω για το σύστημα τηλεδιοίκησης τι είναι, πώς είναι, και έπεσε πάνω στο blog και από εκεί τις φωτογραφίες που δείχνουμε. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό αυτό που βρήκες, Μπάμπη. Εδώ πέρα τι έχουμε? Και δεν το έχουν πάρει είδηση κανένας εντωμεταξύ. Ακριβώς. Αυτό το βίντεο πάλι δεν το ανέβασα, γιατί θα φαινόταν το όνομα του κυρίου και δεν ήθελα να το κάνω. Απλώς είναι ένα snapshot, μια εικόνα από βίντεο που έχει ανεβάσει ο ίδιος, στο οποίο βίντεο ακούγονται και οι συνομιλίες και οι κινήσεις των τρένων που βλέπετε στην οθόνη και πληκτρολογεί ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Να δω, είναι δύο οθόνες μαζί. Πληκτρολογεί και δίνει εντολές που, όπως αντιλαμβάνεστε, και αδαείς να είναι κάποιος άσχετος, καταλαβαίνετε ότι τηλεχειρίζεται, διότι από το πληκτρολόγιο του δίνει εντολές και εκτελούνται. Αυτά, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι θέμα να δρέψουμε δάφνες ή να πούμε αν το βρήκα εγώ ή το βρήκες εσύ, Αντρέα. Ναι, το βρήκα. Το θέμα είναι ο σκοπός που προέχει, είναι η ενημέρωση του κόσμου. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν αντιγράφουμε κανέναν. Πολλοί δημοσίευσαν μια-δυο φωτογραφίες που είχαν παίξει και σε κανάλια. Αυτά που δείχνουμε σήμερα δεν έχουν παίξει πουθενά. Επαναλαμβάνω, τα βίντεο είναι 4 που έχει ανεβάσει ο κύριος ο συγκεκριμένος. Είναι εντυπωσιακά. Επαναλαμβάνω, ακούγονται μέσα σε συνομιλίες και μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο κέντρο ελέγχου. Περί αυτού πρόκειται. Ένα κέντρο ολοκληρωμένο τηλεδιοίκησης. Έτσι, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Οι ορισμοί του, τι είναι τηλεδιοίκηση, τι είναι τοπικό κέντρο ή τοπική τράπεζα ελέγχου του σταθμού,
θα δίνει ο ΣΕΣ ένα άλλο έγγραφο μελέτη εγχειρίδιο που διδάσκεται και αποτελεί εκπαιδευτικό βοήθημα των σταθμαρχών και, των τεχνικού, και του τεχνικού προσωπικού του ΟΣΕ, έκδοση 2017 του ΟΣΕ. Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις γιατί πράγμα συζητάμε. Και επίσης για να... Μπάμπη, συγγνώμη, για να βοηθάμε και λίγο τους τηλεθεατές. Ο άνθρωπος είχε ένα blog και τη σελίδα του στο Facebook και όταν ήταν νύχτα. Όχι, άλλος είχε το blog. Άσχετος. Αυτός που είχε το blog είναι ένας χύψιζεν μηχανοδηγός, γράφει ο άνθρωπος. Και στο blog του δημοσιεύει κάθε μέρα άρθρα. Και έκανε αυτές τις αναρτήσεις. Και ο άνθρωπος στο Facebook στη μοναξιά του στη νύχτα έκανε ανάρτηση στη βαρδιά του. Λέγοντας ότι εδώ ξενυχτάμε για να είστε εσείς ασφαλείς. Καμάρωνε ο άνθρωπος για τη δουλειά που κάνει. Και καλά έκανε. Και ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο.